Ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους της Καλλιθέας για την υποδοχή της ομάδος και την άψογη συμπεριφορά. Ανάλογη συμπεριφορά θα έχουμε και εμείς στα Γιάννα. Όσον αφορά για το παιχνίδι, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με την απομάκρυνση του προπονητή. Δυστυχώς δεν έγιναν και προπονήσεις με μένα προσωπικά, που ανέλαβα τελευταία στιγμή την ομάδα. Και αυτό ίσως να επέφερε μια αναταραχή στα δεδομένα της ομάδος. Ευτυχήσαμε όμως να δείξουμε πραγματικά ένα πολύ καλό πρόσωπο και αυτό είναι κοινή αποδοχή από όλους εδώ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε έστω και ένα βαθμό που νομίζω ότι το δικαιούμαστε. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και νομίζω ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδος μου. Πραγματικά έκαναν μια τεράστια προσπάθεια. Δυστυχώς η τύχη για άλλη μια φορά δεν είναι με το μέρος της ομάδος μου. Είναι κάτι που πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό. Υποσχόμαστε ότι θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι και θα έχουμε καλύτερη συνέχεια. Να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά και τους εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία. Ακολουθεί το ρεκόρ 15 μέρες για να δουλέψετε. Πώς θα εστιάσεις εσύ για την δουλειά και πρόοδο της ομάδας? Καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνα κυπέλλου την Τετάρτη. Νομίζω πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα δώσουμε περισσότερη έμφαση σε τελειώματα φάσεων, να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία και των παιδιών, να έχουμε καλύτερη λειτουργία στο επιθετικό κομμάτι. Νομίζω ανασταλτικά ήμασταν καλοί, δημιουργήθηκαν κάποιες φάσεις και από τον αντίπολο, αλίμονο, αλλά η βάση που πρέπει να δώσουμε είναι στο γκολ και εκεί θα δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι πολύ. Καταρχάς, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την μεγάλη νίκη που καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την συνέχεια της ομάδος μας και βαθμολογικά και όχι μόνο, και αγωνιστικά. Για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο, πέρα από τον γκολ, να δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που την αδικεί βαθμολογική της θέση και πιστεύω θα ανέβει βαθμολογικά συνέχεια του πρωταθλήματος. Μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι πιο γρήγορα με ένα δεύτερο γκολ. Δυστυχώς δεν ήρθε το γκολ και το άγχος στο τέλος ήταν ο παράγοντας που μας οδήγησε να είμαστε λίγο πιο διστακτικοί και ανασταλτικά στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι με τέτοιες εμφανίσεις όπως την σημερινή έχουμε μια καλή συνέχεια και θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που για άλλη μια φορά ήρθε και στήριξε την προσπάθεια που κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Καλησπέρα και από μένα. Άλλη μια Κυριακή που δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια και στα 4 για μένα έχουμε χάσει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Στα 3 βασικά χάσαμε. Στα 2 μάτς φάγαμε γκολ στο τέλος. Αυτό από μια αδράνεια, από μια στημένη φάση. Η ομάδα προσπαθεί, δουλεύουμε στις προπονήσεις. Αν και αυτή τη βδομάδα κατά κάποιο τρόπο δυσλειτουργούσαμε λίγο γιατί ήταν η φυγή του προπονητή, δεν είχε ξεκαθαρίσει τίποτα. Ο coach δεν είχε έρθει ακόμα, σήμερα τον γνωρίσαμε. Εγώ έχω να πω ότι δεν θα το βάζουμε κάτω. Να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θέλω να συγχαρώ τους συμπαίχτες μου όλους και τους 11 που παίξανε 12-13, ακόμα και αυτούς που ήταν εκτός 18. Τον προπονητή που προσπάθησε να κουτσάρει μια ομάδα που δεν την είχε ξαναδεί σχεδόν στο γήπεδο. Να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για τη νίκη της και εμείς συνεχίζουμε και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα ανακάμψει και θα πετύχει το στόχο της. Αρχικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα των Σερβιανών. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και φυσικά να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς, το λέγαμε όλη την εβδομάδα. Καταφέραμε και την πήραμε. Σίγουρα νομίζω ότι το άγχος, όπως είπε και ο coach, φάνηκε λίγο στο τέλος, γιατί από την αρχή της εβδομάδας είχαμε εστιάσει ότι έπρεπε να πάρουμε αυτό το τρίποντο. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι ήταν δίκαιη η νίκη μας. Θα μπορούσαμε, όπως προείπε και ο προπονητής, να τελειώσουμε εμείς το μάτς πρώτη με ένα δεύτερο γκολ. Είχε τις στιγμές του και ο θρίαμβος. Από εκεί και πέρα, τέλος καλό, όλα καλά. Κοιτάμε τη συνέχεια
και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Πάνε για δεύτερη σημαίνει κάτι. Σημαίνει, για μένα σημαίνει από τη στιγμή που τελειώνει το μάτι και έχουμε πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι η χαρά της στιγμής. Από εκεί και πέρα τίποτα περισσότερο. Από την αρχή λέγαμε ότι της εβδομάδας ότι να μην μας ξεγελάει το ότι η ομάδα του θρίαμβου έχει μόλις 1 πόντο. Είδαμε τα παιχνίδια τους, είδαμε ότι είναι καλή ομάδα, ότι είναι αρκετά σφιχτή ομάδα και σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε ένα εύκολο απόγευμα. Ένα δύσκολο παιχνίδι έρχεται το Σάββατο με τον Κρόνο Αργυράδων και μέσα σε αυτό μου δίνεται και την ευκαιρία να καλέσω και τον κόσμο και να τον ευχαριστήσω και για ακόμα μια Κυριακή για την παρουσία του σήμερα και σίγουρα περιμένουμε ακόμα περισσότερο στο μάτς που έρχεται το Σάββατο.